πάμε να δούμε από έγκυρες πηγές θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Παγκρίτιας, ο κύριος Μυρτάκης. Καλημέρα σας, κύριε Μυρτάκη. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς? Αργία σήμερα εσείς, του Αγίου Μηνά, πολιούχος της πόλης σας, αλλά εργαζόσαστε. Θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή μας κουβέντα, γιατί θα μας δώσετε τα φώτα σας σε πολλά πράγματα, σε πολλά θέματα που αφορούν το αντικείμενο που εργάζεστε. Είναι το θέμα της οικονομίας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την Παγκρίτια και τα κέρδη. Κλείσατε με κέρδη, ανέφερε μια είδηση πριν από λίγες μέρες. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Μωτάκη, για την τράπεζα και τι σημαίνει για όλους τους υπόλοιπους εμάς, τους κριτικούς? Ναι. Κοιτάξτε, μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Παγκρίτιας το περασμένο Δεκέμβρη, του 2015 δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια πορεία που έχει κάποια χαρακτηριστικά, την βελτίωση της οργάνωσης, την άντληση κεφαλαίων κύρια από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα έχετε διαβάσει πρόσφατα όλα αυτά που μπορούμε να τα πούμε πιο αναλυτικά και τι μέλλον έχουν. Άρα, οργάνωση, άντληση κεφαλαίων και θα έλεγα ανάπτυξη συντηρητική με βάση τις δυνατότητές μας. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα αποτέλεσμα που είναι εξελισσόμενο. Δεν είναι δηλαδή τα αποτελέσματα του 9 μήνου κάτι που συνέβη το τελευταίο τρίμηνο. Είναι μια ανωδική πορεία 9 μήνου η οποία εμφανίζεται σε όλα τα μεγέθη. Δηλαδή και στα κέρδη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα. Αν δούμε δηλαδή συγκριτικά, είναι 10 φορές πάνω. Χωρίς να είναι ο αριθμός τεράστιος, δηλαδή είναι 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως σημαντικό για μας, μια τράπεζα του μεγέθους του δικού μας. Ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας, που είναι, θα έλεγα, η βάση για την εκτίμηση της βιωσιμότητας μιας τράπεζας, έχει ανέβει και αυτό στο 9,52. Τα κεφαλαία μας έχουν αυξηθεί περίπου 8 εκατομμύρια, έχουν μειωθεί περίπου 20 εκατομμύρια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όλα, και έχει ανέβει και η αξία της μερίδας από το 14,8 στο πάνω από 16 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση που δεν είναι μόνο ένα οικονομικό μέγεθος, είναι το σύνολο των οικονομικών μέγεθων και αυτό σημαίνει μια ισορροπημένη ανωδική πορεία που σίγουρα γίνεται σε μια οικονομία που αντιμετωπίζει προβλήματα και το ξέρουμε πολύ καλά, τα οποία εμφανίζονται ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Όμως αυτό που αναμένουμε κύρια το 17 και στο τέλος του 16 είναι μια σταδιακή βελτίωση του ΑΕΠ, που αυτό πρακτικά σημαίνει θέματα που συνδέονται με μια λελογισμένη ανάπτυξη, με μείωση ανεργίας, με κάποιες επενδύσεις. Όμως είναι ένα ζήτημα που είναι, θα έλεγα, κινούμενη άμμος, που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και πάνω απ' όλα από την ισορροπία και τη σταθερότητα της οικονομίας. Φαίνεται ότι το επιτυχάνουμε, κύριε Μυρτάκη, μέχρι τώρα. Σας ακούω για ισορροπημένη ανωδική πορεία. Αυτό φαντάζομαι ότι το λέτε γενικά για την οικονομία της χώρας, μιας και μου είπατε για το ΑΕΠ, ότι και αναμένετε, δηλαδή θέλω να πω να δώσω στον κόσμο μια αισιόδοξη νότα, έτσι, μια ελπίδα ότι θα αρχίζει να ανεβαίνει και ότι σταματάει εδώ το κακό, η κατηφόρα που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια στα οικονομικά μας. Κοιτάξτε, σίγουρα μέχρι σήμερα υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά στην οικονομία. Βλέπουμε ότι ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρκετές κλείνουν, ότι υπάρχει το πρόβλημα το έντονο, ξέρουμε, της ρευστότητας. Όμως αυτό που πρέπει κανείς να δώσει σαν σημάδι ελπίδας είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάκαμψης σταδιακής, εφόσον επιτύχουμε αυτό που λέμε
τη σταθερότητα και εφόσον οι φορείς που συνεργαζόμαστε ή θα λέγα οι θεσμοί έτσι αποφασίσουν να δώσουν κάποιες λύσεις στα ζητήματα της Ελλάδας. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το ΑΕΠ θα είναι ανωδικό. Μάλιστα. Ότι αυτό συνεπάγεται θετικό. Αν αντλήσουμε παράλληλα τους πόρους, δηλαδή για παράδειγμα αυτό που λέμε το waiver, τη δυνατότητα δηλαδή να τα ομόλογα να μπορούμε να τα δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να μας δίνει αντίστοιχη χαμηλή ή με μηδενικό επιτόκιο ρευστότητα. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί η οικονομία. Δηλαδή, αν έχουμε την προοπτική της ανόδου του ΑΕΠ και τη δυνατότητα να αντλήσουμε ρευστότητα, καταλαβαίνετε ότι αν χρηματοδοτηθεί η οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά στην Κρήτη όπου φαίνεται ότι είναι να αναστρέψει μια κατάσταση με τον τουρισμό, με τις εξαγωγές, με τον πρωτογενή τομέα που έχει πολλές δυνατότητες. Αυτό το πράγμα είναι ένα αισιόδοξο καταρχήν γεγονός. Μάλιστα. Πάντα ήταν αισιόδοξο για την Κρήτη αυτό, η παραγωγή δηλαδή των προϊόντων και ο τουρισμός. Όμως δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια... τα τελευταία 2-3 χρόνια ειδικά ήταν πολύ άσχημες οι καταστάσεις και με τα capital controls που λέει τώρα ο κ. Στουρνάρος ότι αν πετύχουμε και αυτά που περιγράψατε εσείς κύριε Μητάκη θα έχουμε άρση των capital controls ή θα αλλάξει τέλος πάνω κάτι. Σημερινή είδηση αυτή, μάλλον χθες είναι ο βραδινή. Αυτό που θα γίνει με βεβαιότητα, γιατί είχα και εγώ την συναντήση την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα με παράγοντες της εποπτείας, γενικά αυτούς που διαμορφώνουν πολιτικές, είναι ότι πάμε σε σταδιακή άρση των capital controls. Αυτό πρακτικά απελευθερώνει πόρους για να μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει την παραγωγή σε ό,τι αφορά επιχειρήσεις κυρία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και παράλληλα η άντληση πόρων κύριε από το εξωτερικό, γιατί μην γελιόμαστε, οι καταθέσεις πολύ αργά επανέρχονται στο τραπεζικό σύστημα. Ο κόσμος δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα, αλλά πρέπει να το ξεπεράσει. Δεν νιώθει ασφαλής, νιώθει μια ανασφάλεια ακόμα, γιατί πολλά γράφονται, λέγονται και δεν ξέρει τι του... πολλές φορές και δεν ξέρει και οικονομικά, δεν είμαστε οικονομολόγοι. Για να ξεχωρίζουμε τι λέει, πετάει ένας μια λέξη, άντε να... Υπάρχει μια μικρή επαναφορά πάντως. Υπάρχει. Δηλαδή, βλέπετε ότι κάθε μήνα ανακοινώνεται η μείωση του ΕΛΑ, όπως λέμε, είναι του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας. Όπου κάθε μήνα μειώνεται 1-1,5 δισεκατομμύριο η εξάρτηση από τον. Δηλαδή, επιστρέφονται χρήματα, που πρακτικά σημαίνει ότι επανέρχονται καταθέσεις. Βέβαια. Είναι περιορισμένα. Αν επανέλθει μεγαλύτερο ποσοστό, σίγουρα θα χρηματοδοτεί περισσότερο η οικονομία και θα είναι καλό για όλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παράλληλα γίνονται προσπάθειες, όπως έχουμε κάνει εμείς, για παράδειγμα που αντλήσαμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 40 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τώρα και ένα πρόγραμμα 15 εκατομμύρια, όλα αυτά βοηθάνε να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Είναι δηλαδή πολλές παράλληλες ενέργειες πρέπει να γίνουν. Ωραία. Εγώ τα βλέπω θετικά όλα αυτά, χωρίς να είμαι, ξαναλέω, οικονομολόγος. Έχουμε, είπα και στην αρχή, ότι η τράπεζα είναι κερδοφόρα, έχει κέρδη δηλαδή το τελευταίο διάστημα. Και αναφέρατε, κύριε Μητάκη, αναφερθήκατε μάλλον στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ελπίζω να τη λέω σωστά. Όλα αυτά όμως τώρα, ποιους βοηθάνε, αυτό ήθελα να πω, να ρωτήσω. Δηλαδή, αν θα καταφέρει η τράπεζα, ας πούμε, να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, με την έννοια πια της βιωσιμότητας, ότι έχουμε περάσει από 40 κύματα οι επιχειρήσεις και κρατιούνται με τα δόντια αυτές, πώς μπορεί η τράπεζα να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις για να μην κλείσουν και στο κάτω-κάτω? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, πέρα από τα δάνεια, που θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, να κάνετε αναφορά στα δάνεια, έχουν περάσει από 40 κύματα, 1000 κύματα αυτές οι επιχειρήσεις τα τελευταία 6-7 χρόνια. Ποιες μπορούν να βοηθηθούν, δηλαδή, και ποια τα κριτήρια, και αν είναι εύκολη η πρόσβαση αυτών στις τράπεζες πλέον και στις δικές μας τράπεζες, που μπορεί να είναι, όχι μπορεί, σίγουρα είναι και μέτοχοι. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που όλοι
στην Ελλάδα, είτε λέει είτε Τράπεζα Ελλάδος, είτε Υπουργεία, είτε εκπρόσωπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαπιστώνουν τα τελευταία χρόνια ότι η ρευστότητα στη χώρα είναι μηδενική, θα έλεγα. Και ότι ο ρυθμός χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων είναι αρνητικός. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Και είναι κακό. Από εκεί και πέρα, είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων. Και επανέρχομαι τώρα στην τράπεζά μας. Λέω, η Παγκρίτια έχει αντλήσει πέρυσι 40 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και τώρα το Δεκέμβρη υπολογίζομαι να εγκριθούν για τη νέα χρονιά 50 εκατομμύρια. Τα 40 που πήγανε και που θα πάνε τα 50. Θα πάνε σε επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις στη σύμβαση που υπογράφουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που λένε καταρχήν οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι βιώσιμες, να μπορούν δηλαδή να αποπληρώσουν το δάνειο που παίρνουν και που είναι χαμηλό το κοδάνειο, και αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν μια προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Στη βάση αυτή λοιπόν, όποια επιχείρηση είναι βιώσιμη, μπορεί να απευθυνθεί το επόμενο διάστημα στην Παγκρίτια και με τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δανειοδοτηθεί. Μιλάμε όμως τώρα, επειδή έχουν εξαντληθεί τα χρήματα της προηγούμενης περίοδου, θα μιλήσουμε για τη νέα περίοδο, δηλαδή από το Γενάρη και μετά. Παράλληλα, υλοποιείται και το υπογράψαμε πρόσφατα στην Αθήνα ένα πρόγραμμα που αφορά τα μικροδάνεια, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή μέχρι 25.000 ευρώ, όπου σε ορίζοντα πενταετίας, γιατί έτσι έχουμε συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα χρηματοδοτήσουμε 1.000 επιχειρήσεις, κυρία Κρήτη, αλλά και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που έχουν δυσκολία πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και αφορά κυρίως νέους ανθρώπους ή νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και υφιστάμενες μικρές, που με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξεπεράσουν τα λειτουργικά τους προβλήματα και κυρία το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Εφόσον και αυτές όμως οι περιπτώσεις διαπιστώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι βιώσιμες. Άρα δηλαδή, με δύο κατηγορίες χρηματοδοτήσεων, τα πολύ μικρά δάνεια, όπως τα λέμε, τα microfinance, και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα απευθυνόμαστε αυτή και την επόμενη περίοδο, κυρία την επόμενη, στην τοπική αγορά, δηλαδή στις μικρές επιχειρήσεις, στις νέες επιχειρήσεις, για να δώσουμε μια χρηματοδότηση. Και βέβαια, πρέπει να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ότι όλα αυτά τα χρήματα που θα έχει η Παγκρίτη και να χρηματοδοτήσει, καλύπτει ένα μέρος μόνο των αναγκών χρηματοδότησης της οικονομίας της Κρήτης, δηλαδή η Παγκρίτια. Δεν μπορεί με το μέγεθός της να χρηματοδοτήσει όλες τις ανάγκες της Κρήτης. Χρηματοδοτεί ένα μέρος και προχωράμε. Μάλιστα. Τα κριτήρια της βιωσιμότητας, αυτό που λέμε βιωσιμότητα, κύριε Μυρτάκη, τι εννοούμε? Δηλαδή, κοιτάξτε, ο καθένας μας που έχει μία επιχείρηση, έτσι, αν είναι ας πούμε υφιστάμενη επιχείρηση, μέσα από τα οικονομικά του στοιχεία φαίνεται και ειδικά από το περιθώριο κέρδος, αν αυτή η επιχείρηση δουλεύει με ένα κέρδος, για παράδειγμα, που της εξασφαλίζει, αν χρηματοδοτηθεί, μια μεγαλύτερη ανάπτυξη και επιστροφή του κεφαλαίου. Απ' την άλλη, αν η επιχείρηση έχει ανωδική πορεία, έτσι, αν ο κλάδος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι από αυτούς που λέμε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, γιατί ξέρω για παράδειγμα ο κλάδος των κατασκευών εμφανίζει μια μεγάλη κρίση. Άρα υπάρχει ένας συνδυασμός της κύρια της επιχείρησης και επιπλέον με το κριτήριο του κλάδου που χωρίς βέβαια να απορρίπτουμε μια πολύ καλή επιχείρηση που είναι σε ένα κλάδο που έχει δυσκολίες. Αλλά ο κανόνας είναι ότι κάποιοι κλάδοι δεν πρέπει κανείς να δραστηριοποιηθεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο σε μια περίοδο κρίσης να είναι κερδοφόρος και βιώσιμος.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, σας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κύριε Μυρτάκη. Τα κέρδη των τελευταίων μηνών βοηθούν στο να δοθούν, να δοθεί μια βοήθεια σε βιώσιμες επιχειρήσεις, όπως το είπαμε. Τώρα, το πόσο εύκολο να πάρεις δάνειο τη σήμερα ημέρα είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Πρέπει, όπως είπατε, να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι... Και καλώς γίνεται. Ναι, αυτά που μας είπατε, καλώς γίνεται, αυτό θέλω να πω, διότι αυτά, το ξεσάλωμα, μου επιτρέπετε την έκφραση, των προηγούμενων πολλών χρόνων μας έφεραν εδώ. Και θέλω τώρα να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν υπάρχει μέρα που να μην συζητηθεί ή να μην ακούσουμε μια είδηση, και έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια, το κούρεμα, τα φαντς, οι γήπες, τα γεράκια. Τι γίνεται εδώ, κύριε Μητάκη, δώστε μας μια έτσι, σωστή ενημέρωση για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Τι γίνεται με αυτό, με τα κόκκινα δάνεια, θα κουρευτούν και ποιοι θα κουρευτούν και πώς, με τι στυλ θα κουρευτούν, για να χαριτολογήσω καταρχήν, λίγο. Ναι. Καταρχήν, το όλο θέμα, όπως ξέρετε, της διαχείρισης των κόκκινων δανείων έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και κατά καιρούς παίρνονται ή δεν παίρνονται κάποιες αποφάσεις για να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Όλο αυτό το διάστημα, τα λεγόμενα φάντσα στο εξωτερικό, έχουν έρθει στην Ελλάδα και είναι σε διαπραγματεύσεις με το τραπεζικό σύστημα για κάποια δάνεια που δεν πληρώνονται, κύρια αυτά, να τα αγοράσουν ή να τα διαχειριστούν και να έχουν ένα κέρδος από αυτή την υπόθεση. Τώρα, αν μια τράπεζα έχει κάνει επαρκής προβλέψεις ένα δάνειο, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να μειώσει την απέτησή της και να προχωρήσει σε ένα... Αλλά εγώ, η γνώμη μου είναι ότι προκειμένου κανείς να αποφύγει όλα αυτά τα funds και όλους αυτούς που επιδιώκουν σήμερα στην Ελλάδα να αγοράσουν δάνεια ή να αναλάβουν δάνεια, καλό θα είναι να έρθει σε επαφή με την τράπεζά του. Ναι. Υπάρχουν σήμερα, μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο που είναι αποδεκτό και από την Τράπεζα Ελλάδας, μια σειρά προϊόντα ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, η επιμήκυση του δανείου, η μείωση του επιτοκίου και δεκάδες άλλα προϊόντα ρυθμίσεων που μπορεί κανείς ακόμα και με μικρές δυνατότητες να θεωρηθεί ότι κάνει το δάνειό του ή θα το κάνει στον μέλλοντα χρόνο ενήμερο, και ως εκ τούτου να αποφύγει οτιδήποτε προβλέπεται από ένα θεσμικό πλαίσιο που πιθανό να είναι σκληρό, σε σχέση δηλαδή με πληστηριασμούς, κατασχέσεις κλπ. Να. Άρα η λύση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έστω και με μικρότερες καταβολές μπορεί να γίνουν ρυθμίσεις και αν υπάρχει ένα χρόνος αδυναμίας πληρωμών μεγάλο, μπορεί να γίνει με πολύ μικρές πληρωμές, αρκεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας που θέτει ένα μακρύ ορίζοντα ρύθμισης για τα δάνεια που σίγουρα και αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρωθούν. Γιατί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την ασάφεια του θεσμικού πλαισίου και δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Και αυτό είναι ένα ποσοστό που νομίζω έχει φτάσει ένα ύψος 15 με 20% των δανειοληπτών, όπως ανακοίνωσε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Μάλιστα, και καταλαβαίνω εδώ ότι υπάρχει αδικία ή τέλος πάντων είναι αιτία εμφυλίου πολέμου, σε εισαγωγικά το εμφύλιος. Δηλαδή ένα συνεπής δανειολήπτης έτσι, θα νιώσει, φαντάζομαι, αδικία αν κουρευτεί το δάνειο ενός μη συνεπή δανειολήπτη, ας πούμε, ενός από αυτό το ποσοστό το ποσοστό που είπατε. Σωστό, ότι σωστό. Έτσι θα... Κοιτάξτε, ο συνεπής δανειολήπτης, ο συνεπής δανειολήπτης τι κάνει? Παίρνει ένα δάνειο, χρηματοδοτεί τις λειτουργίες ή την ανάπτυξη της επιχείρησής του, δημιουργεί μια ανταγωνιστική επιχείρηση, ξεπληρώνει το πρόβλημα του καλού επιχειρηματία. Δεν είναι να κουρέψει το δάνειό του. Το πρόβλημά του είναι να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή του, να βγάλει κέρδη, να αναπτυχθεί, να είναι βιώσιμος. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά όλων αυτών που λένε προσπαθώ να εκμεταλλευτώ το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να σας πω το τελευταίο διάστημα, από ό,τι διαβάζομαι και βλέπουμε και στις τηλεοράσεις,
υπάρχει πίεση για να γίνει σκληρότερο. Ναι. Και νομίζω ότι οι χθεσινές, οι προχθεσινές ανακοινώσεις που είδαμε όλοι σε σχέση με τους θεσμούς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιουργούν την εντύπωση ή την αίσθηση και την πεποίθηση, θα έλεγα, ότι το επόμενο διάστημα το θεσμικό πλαίσιο για αυτές τις κατηγορίες θα είναι σκληρότερο. Που σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει μεταξύ μας και φιλικά, όπως λέει, με ένα διακανονισμό, να λύσουμε το θέμα των κόκκινων ή καθυστερημένων δανείων με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Σας είπα ότι υπάρχουν αρκετά προϊόντα ρυθμίσεων στην αγορά που μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα ο κόσμος θα πρέπει να απευθεί στην τράπεζά του και να ψάξουν από κοινού να βρουν λύσεις που μπορεί να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα που δεν υπήρχε πριν ένα χρόνο ή πριν mm-hmm. δύο χρόνια. Μάλιστα. Άρα μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα χάρη, ένας δανειολήπτης που έχει ένα δάνειο, ξέρω, 100.000 ευρώ, να έρθει και να το διακανονίσει και αυτός που είναι κόκκινο το δάνειό του, δηλαδή δεν έχει να πληρώσει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο, ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, και ένας μπορεί να το κάνει το ίδιο και ένας συνεπής που ζορίζεται. Η κάθε περίπτωση ναι. είναι χωριστή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οικονομικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δυνατότητες. Με βάση όλα αυτά γίνεται η ρύθμιση. Και νομίζω ότι η ρύθμιση που ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα οικονομικών στοιχείων, συνθήκων, δυνατοτήτων είναι η καλύτερη ρύθμιση. Δεν μπορεί να είναι ένα κουτί για όλους. Είναι ναι. χωριστό για τον καθένα. Σωστά, σωστά. Οπότε, εν κατακλείδη, κύριε Μητάκη, και αυτός που έχει κόκκινο δάνειο, προκειμένου να μην το αγοράσει το γεράκι που έχουν, να το διαχειριστεί, καλύτερο είναι, αν κατάλαβα σωστά, να έρθει στην τράπεζα, να βρεθεί η φόρμουλα εκείνη που θα μπορεί να ενταχθεί το δάνειό του. Το ίδιο επίσης και αυτός που, ας πούμε, επιχειρηματίας, πάνω χάρη, που έχει... πληρώνει, είναι εντάξει, αλλά κάποια στιγμή ζορίζεται και εκείνος μπορεί επίσης να το ρυθμίσει ή να το κάνει. Όταν λέμε ρύθμιση, τι εννοούμε τώρα, εννοούμε... μπορεί ο χρόνος να είναι μεγαλύτερος, μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε μια δόση σε διάστημα, ας πούμε, 5 χρόνων. Μπορεί να γίνει 6, 7, 8, 10. Μάλιστα. Αλλά όλα έχουν τις προϋποθέσεις τους, δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, η κάθε περίπτωση είναι χωριστή, για παράδειγμα, δηλαδή, ένα δάνειο χωρίς εξασφάλιση δεν μπορεί να ξεπεράσει την πενταετία. Άρα αν θέλουμε να πάμε για μεγαλύτερο διάστημα πρέπει να υπάρξει μια εξασφάλιση. Έτσι, αν υπάρχει μια δυναμία ενός χρόνου ή τον επόμενο χρόνο για πληρωμή, λαμβάνετε και αυτό υπόψη και φτιάχτε ένα ειδικό προϊόν. Θα έλεγα δηλαδή ότι όλα αυτά που είναι, θα έλεγα, σημαντικές δυνατότητες σήμερα για τους δανειολήπτες, μπορεί κανείς να τα συζητήσει με το κατάστημα της τράπεζας που συνεργάζεται και πιστεύω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, έτσι λένε τα στοιχεία, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Μάλιστα. Έχουμε εικόνα, ας πούμε, από το Λασίθι, από την Ιερά Πέτρα, κύριε Μυρτάκη, για τα κόκκινα δάνεια εδώ, δηλαδή κάποια στοιχεία τέτοια μπορείτε να μας δώσετε? Δεν μπορώ να μιλήσω συνολικά, έτσι, εξ ονόματος καμιάς άλλης τράπεζας, αλλά σίγουρα αυτά τα ποσοστά που αναφέρονται στη χώρα έχουν σχέση και με την Κρήτη. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε, επειδή η οικονομία της Κρήτης είναι καλύτερη από άλλες περιοχές, θα έλεγα αυτές οι περιπτώσεις να είναι λιγότερες, νομίζω ότι είμαστε στο μέσο όρο και κάτι παραπάνω. Μάλιστα, στο μέσο όρο και κάτι παραπάνω λοιπόν εδώ. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει έτσι μια... να έρθει ο κόσμος και να ρυθμίσει, ξαναλέω, τα δανειά του, ανάλογα και με τις... και με τα χρήματα που διαθέτει, δηλαδή γίνεται ό,τι καλύτερο. Με τις δυνατότητες, με τις προϋποθέσεις. Έτσι, να μην το περιορίσουμε μόνο, έτσι, να το δούμε περιοριστικά. Ναι. Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά από εσάς. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το ξένα φαντς, γήπες, γεράκια, κύριε Μητάκη, να το πούμε έτσι, να το εκλακεύσουμε λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Έρχονται διάφοροι, αγοράζουν τι, το δάνειο σε χαμηλότερη τιμή, πώς γίνεται? Και βγαίνουν, ας πούμε, πού στοχεύουν, σε περιουσίες του κόσμου? Ναι. Κοιτάξτε, είναι δύο-τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Το ένα είναι ότι αναλαμβάνουν το σέρβις, δηλαδή αυτοί αναλαμβάνουν να διαχειριστούν ένα δάνειο χωρίς να το έχουν αγοράσει. Άρα
κάνουν αυτοί όλες τις ενέργειες που θα έκανε μια τράπεζα που δεν έχει επιτύχει για μια κατηγορία δανείου να το κάνει. Το άλλο είναι να αγοράσουν δάνεια. Το τρίτο είναι να βάλουν κεφάλαια σε επιχειρήσεις και να τις κάνουν βιώσιμες στο μέλλον. Σίγουρα όλα αυτά έχουν το αντίτιμό τους και το κέρδος για αυτά. Είναι αναπερίπτωση είναι με τι θέλει να κάνει μια τράπεζα. Η πολιτική, από την πολιτική της τράπεζας εξαρτάται και ποιο funds, ας πούμε, θα έρθει. Ναι, εμείς η λογική μας είναι να μην βάλουμε φάντα, να μην πουλήσουμε δάνεια. Ναι. Και γι' αυτό παροτρύνουν και τον κόσμο να έρθει να συνεργαστεί, να προχωρήσουμε σε αιχμής. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, συνεργασία ζητάτε λοιπόν από τον κόσμο, αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα έτσι όπως μας το θέτει της ημέρας, να έρθει ο κόσμος να συνεννοηθεί με την τράπεζα και η πολιτική και η φιλοσοφία της τράπεζας είναι να μην πουληθεί κανένα δάνειο κριτικού, ας πούμε, μιας και μιλάμε για την Κρήτη, σε ξένο φαντς. Αυτή είναι η πολιτική, σε αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Βεβαίως. Αν το πιάσα σωστά. Σωστά το πιάσα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε. Όχι, όχι. Νομίζω ότι έτσι... Καλύψαμε τα περισσότερα. Από τα στοιχεία που βλέπω, έτσι, κάνοντας μια επισκόπηση έτσι, στην οικονομία της Κρήτης που την κάνω με τακτικά, θεωρώ ότι με διάφορες διαρθρώσεις ή αναδιαρθρώσεις κάποιων τομέων, που είναι ένα ζήτημα που θα το πούμε το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι οι επιδόσεις της κριτικής οικονομίας μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Εμείς το επόμενο διάστημα θα δώσουμε και στη δημοσιότητα μια έκθεση για πώς βλέπουμε την οικονομία της Κρήτης και τι πρέπει να γίνει. Οπότε πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για αυτά τα πράγματα και ποια επιχειρηματικά σχήματα σήμερα θα μπορούν να είναι... θα έλεγα αυτά που θα ανταποκριθούν στη νέα περίοδο και είναι σημαντικό ότι η Ιερά Πέτρα έχει πολλές καλές επιχειρήσεις και ιδιωτικές αλλά κύρια και ομάδες παραγωγών σε ό,τι αφορά τα πρώιμα κυπευτικά αλλά και άλλους τομείς που μπορούν να δώσουν ανάπτυξη στην τοπική οικονομία. Είναι ένα κεφάλαιο θα έλεγα σημαντικό για την περιοχή σας και που πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα στα νέα δεδομένα. Εμείς το εξετάζουμε και πιστεύω πάνω σε αυτό θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι ειδήσεις δηλαδή τώρα που δεν μας λέτε περισσότερες. Όχι, όχι, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί κάτι σωστά εντάξει, για να έχει και όχι, καταλαβαίνω ότι έχετε κάτι καλό που έχει να κάνει με τα προϊόντα μας και τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες οι ομάδες παραγωγών είναι στην πυρά το τελευταίο διάστημα και του χρόνου ειδικά θα το δουν πολύ πιο... Έτσι μπροστά τους θα το βρουν οι αγρότες μας, μιας και προτιμούν πολλές φορές το μαύρο, προκειμένου να μην φορολογούνται μέσα από τις ομάδες παραγωγών και έχουμε μια τεράστια διαρροή αγροτών. Έτσι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει δημιουργήσει υπερφορολόγηση, αλλά είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και να ξέρουμε όλοι ότι θα έλεγα ο καθαρός, η καθαρή επιχειρηματική λειτουργία είναι αυτή που έχει μέλλον. Να. Μάλιστα. Ωραία. Αναμένουμε τις καλές ειδήσεις από την Παγκρίτια. Μας δώσατε έτσι μια νότα αισιοδοξίας. Βέβαια, θα μπορούσα να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα, όπως ο αναπτυξιακός νόμος για τους αγρότες, μιας και τώρα έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, και αν προτίθεται η τράπεζα να χρηματοδοτήσει αγρότες που θέλουν, ας πούμε, να κατασκευάσουν θερμοκήπια, παραδείγματος χάρη, ή με τους νέους αγρότες επίσης. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό... μόνο αναπτυξιακός, υπάρχουν και άλλα, είμαστε άλλα, στην Ιερά Πέτρα γι' αυτό. Χρηματοδοτικά προϊόντα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, γιατί η χρηματοδότηση εμάς ό,τι αφορά τους αναπτυξιακούς νόμους γενικότερα συνδέεται και με την ρευστότητα που πρέπει να έχει τράπεζα. Μάλιστα. Και σας είπα ότι αυτή η δυνατότητα θα υπάρξει από τον Γενάρη και μετά όταν θα υλοποιηθεί και το δεύτερο βήμα της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μάλιστα. Και όλα αυτά προετοιμαζόμαστε όπως κάναμε και πέρυσι και που χρηματοδοτήσαμε την τοπική οικονομία με αυτά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με κάποια άλλα από το ΕΤΕΑΝ, ΤΕΠΙΚ που νομίζω ότι είμαστε παρόντες στη χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. Ωραία.
Οπότε θα τα ξαναπούμε. Εννοούμε το ραντεβού μας ναι. για την επόμενη αρχή της χρονιάς με καλά νέα για την τοπική εδώ επιχειρηματικότητα. Και κυρίως... Ελπίζομαι. Μακάρι, σας το ευχόμαστε. Κύριε Μυρτάκη, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Την καλημέρα μας εκεί στο Ηράκλειο και εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά σας. Αυτά σας. Αυτά σας.